δώστε μου το βίντεο με τον κύριο Μπέο πριν και μετά τις πλημμύρες. Τα είδαμε, τα λέγαμε και χθες. Για πάμε στο βίντεο 9, παρακαλώ. Δεν υπάρχει εικόνα του Βόλου σήμερα, είναι αυτή που βλέπετε. Σε όλο τον Βόλο. Τα πλάτια λειτουργούν, ο κρασίδωνας είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν κινδυνεύει κανένας. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Λειτουργούν τα φρεάτια, η κυκλοφορία είναι κανονική, μην ανησυχείτε. Το πήρε, σαν εικόνα, αλλά δώστε μου και τις δύο αναρτήσεις, γιατί δεν αρκεί που τα έλεγε, τα έγραφε κιόλας ο κύριος Μπέος. Στην αρχή λοιπόν κατηγορούσε μια οργανωμένη, λέει, ομάδα από γνωστά παρακμιακά στοιχεία της πόλης, συνεχίζουν την προσπάθεια να τρομοκρατήσουν τους πάντες με σούσεις της νέας κατηγορίας, βίντεο, λέει, φωτογραφίες από την προηγούμενη κατηγορία. Μην τους πιστεύετε και μην πανικοβάλλεστε. Εντάξει, καλοπρόεδρος πολίτης σου λέει, για να τα λέει και ο Δήμαρχος. Μετά από λίγη ώρα, αυτό που αντιστοίχως είδαμε και πριν. Η κατάσταση δεν γίνεται ανεξέλεκτη, έκκληση, κλειστείτε στα σπίτια σας, πηγαίνετε σε ψηλότερους ορόφους, προστατεύστε τη ζωή σας. Ανδρέα. Είδαμε ένα κρατικό έγκλημα, ένα κυβερνητικό έγκλημα. Αυτό που έγινε στο Βόλο, φανερώνει περίτρανα ποιους προωθεί ο κύριος Μητσοτάκης και τι κάνουν για τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά για να δούμε και την ευρύτερη εικόνα, έχουμε τα έσχη στην Εύβοια. Στην Εύβοια είναι ο ορισμός του κυβερνητικού εγκλήματος, το οποίο προς τιμή που το κατήγγειλε και το είχε καταγγείλει έγκαιρα ο κ. Βελόπουλος, που έλεγε για τον κύριο Μπένο και όλη αυτή τη φαρσοκομωδία που υποτίθεται ότι θα επούλωνε τις πληγές της Εύβοιας, θα γινόντουσαν τα αντιπλημμυρικά, θα γινόντουσαν οι επιχωματώσεις, θα γινόντουσαν οι αναβασώσεις, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά και η Εύβοια σήμερα πνίγηκε. Όπως το ίδιο έκαναν και με την Βαδιά. Το ίδιο ο κύριος Χρήστος Χιλιανίδης παρέα με τον κύριο Αμυρά και διαβεβαίωναν το Πανελλήνιο γιατί είχε καεί και πέρσι η Βαδιά και πέρσι την είχαν αφήσει να καεί αλλά βοήθησε ο καλός Θεός και δεν καεί και καεί και όμως φέτος. Πέρσι διαβεβαίωναν πως είμαστε αστακοί, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα και ο κύριος Χιλιανίδης τα είχε πει αυτά και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είχε διαβεβαιώσει το ότι είμαστε έτοιμοι για την Βαδιά. Φέτος η Βαδιά αφανίστηκε, κάηκε. Η Εύβοια αφανίζεται, η Θεσσαλία αφανίστηκε. Έχουμε ένα κυβερνητικό έγκλημα, το οποίο εμένα αυτό που εξοργίζει πιο πολύ, είναι ότι δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Βγαίνουν δημοσκοπήσεις και δίνουν 38 και 39% στον κύριο Μητσοτάκη που έχει αφανίσει την Ελλάδα. Οπότε δεν μπορώ να ασχοληθώ με τα γραφόμενα και τα λεγόμενα του κυρίου Μπέου. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα. Να δούμε, μιας και το ανέφερες, να δούμε τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου για τις πλημμύρες. Όχι. Να δείξουμε το βίντεο. Ωραία, δώστε μου τα βίντεο. Δώστε μου το βίντεο με τα πλάνα από τον Βόλο. Με το φυσικό ήχο, δώστε το.
αυτές οι εικόνες, κυρίες και κύριοι, τελευταίες ώρες από τον Βόλο. Τα λέγαμε και χθες, δείξαμε και τα πλάνα χθες που παρασύρουν τα νερά, τα αυτοκίνητα με ανθρώπους μέσα να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι να κινδυνεύουν να πνιγούν. Βλέπουμε χθες νυχτερινές εικόνες. Προηγουμένως είδαμε τον Βόλο πώς ξημερώθηκε. Μια κατάσταση απαλή, γραπτή. Ακούσαμε και τον κύριο Μωρίδη, Άρη Σπύρο, να λέει άτυχος, λέει ο Βόλος. Άτυχος. Προχθές ο κύριος Άδωνης, επικαλούμενος επιστήμονες σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, λέει κάθε 16.000 χρόνια. 1.616 έχουν μεγάλο στο λογαριασμό. Ο ένας έλεγε 400, ο άλλος 16.000, ο άλλος 1.600. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, για να μην πληγεί η εικόνα του Μωυσή, του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια εβδομάδα. Τα άρη τα 1.600 χρόνια και λύσανε σαν νερό σε μια εβδομάδα. Ναι. Εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να συμβεί άλλο σε αυτόν τον δυστυχισμένο τόπο για να καταλάβουμε πόσο σαπισμένη μέχρι το μεδούλι είναι η πολιτική των κομμάτων εξουσίας από το 1975 μέχρι σήμερα. Μην αδικείτε τον κύριο Μπέο. Ο κύριος Μπέος είναι το φαινόμενο που εξέθρεψε η αγανάκτηση και το ανάθεμα των πολιτών απέναντι σε αυτούς τους πολιτικούς που σας είπα προηγουμένως. Έτσι γεννήθηκε ο κύριος Μπέος. Ο μάγκας, θα σας δείρω όλους, μην πω τη λέξη, όλους τους αντιπάλους, με 7 λέξεις σε ένα λεξιλόγιο και μετά αρχίζει γήπεδο. Αυτό το φαινόμενο υπάρχει κι αλλού. Υπάρχει σε υπουργούς, υπάρχει σε υφυπουργούς, υπάρχει σε όλη την κοινωνία. Κύριε Καψαμπελή, αυτό που δείχνουμε στο Βόλο, αυτό που γίνεται στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, που έγινε στην Εύβοια, στον Οροπό, στον Κάλαμο, είναι το κράτος ουρτίνιο. Είναι ένα κράτος χαρτόκουτο. Δεν υπάρχει λύση. Αν η κοινωνία ένα πρωί δεν δει πούλμαν στη σειρά και μέσα από τα παράθυρα να δει τον κύριο Περιστέρη, τον κύριο Αγοραστό, τον κύριο Μητσοτάκη, εργολάβους, τον κύριο Καραμαλή, και να σηκώνουν τα χέρια και να έχουν χειροπέδες εδώ και να πηγαίνουν προς τον Κορυδαλό χωρίς δίκη, εξαιτίας του γκρεμίσματος αυτού του κράτους, κανένας πολίτης δεν θα σηκωθεί από τον καναπέ να βγει έξω αγανακτισμένος. Κάθεται μέσα στον καναπέ του, παίρνει το 50 ευρώ από το ATM, πηγαίνει με δανεικό μυαλό από τα δελτία των ολιγαρχών και πάει και ψηφίζει.